δύο χρυσά βραβεία Best City Awards, όσες και οι προτάσεις που υπέβαλε, η μία για το έργο της Λεωφόρου Νιάρχου που βρίσκεται στην φάση της κατασκευής, αλλά και η δεύτερη για το Πάρκο Υψηλής Έρευνας και Τεχνολογίας, η υλοποίηση του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, απονεμήθηκαν στην περιφέρεια Υπήρου κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα. Εκτός από την περιφέρεια Υπήρου, αρκετοί ήταν και οι Δήμοι της Υπήρου που έλαβαν βραβεία για έργα που έχουν υλοποιήσει ή δρομολογήσει σε διάφορους τομείς. Τα Best City Awards 2023 για μία ακόμη συνεχή χρονιά αναδεικνύουν και επιβραβεύουν νέα έργα και καλές πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί από περιφέρειες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, προκειμένου οι πόλεις στην Ελλάδα να είναι ευφυείς, αηφόρες και οικονομικά βιώσιμες, διατηρώντας την κοινωνική τους συνοχή. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία έργα οδοποιίας βραβεύθηκαν με χρυσό βραβείο το έργο της Οδού Σταύρου Νιάρχου ως ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που αναβαθμίζει την πόλη των Ιαννίνων, ενώ στην κατηγορία βιώσιμη αστική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη χρυσό βραβείο απονεμήθηκε για το έργο Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Υπήρου. Ο Περιφερειάρχης με δηλώσεις του ευχαρίστησε το στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειας αλλά και τους τεχνικούς συμβούλους που εμπλέκονται στην διαδικασία των δύο έργων. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αρκετά βραβεία που απέσπασαν αδήμια αλλά και πρωτοβουλίες από ολόκληρη την Ήπειρο. Έγινε η απονομή των βραβείων κυρίως στην αυτοδιοίκηση και για τις πρωτοβουλίες αλλά και για τα έργα που έχουν επαρθεί τη χρονιά που πέρασε εκ μέρους της αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εμείς εδώ ως Ήπειρος είχαμε πολύ καλή παρουσία. Εμείς ως Περιφέρεια Ήπειρου είχαμε υποβάλει δύο έργα. Το ένα ήταν το Πάρκο Υψηλής Έρευνας και Τεχνολογίας, όλη η μελέτη και οι διαδικασίες που έγιναν όλον αυτόν τον καιρό. Και επίσης είχαμε υποβάλει και το έργο της Οδού Νιάρχου. Και τα δύο από την Επιτροπή Αξιολογήσεων θεωρήθηκαν ότι είναι έργα που πρέπει να πάρουν χρυσό μετάλλιο. Επίσης είδα ότι χρυσό μετάλλιο πήρε για μια πρωτοβουλία ο Δήμος Ζήτσας που αφορά, ας πούμε, να μετράει σε online τυχόν ρήπους βάσης φύσεως στην περιοχή. Είδα κάποια να παίρνει ο Δήμος Αρταίων για κάποιες πρωτοβουλίες του. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας, ο Δήμος Κόνιτσας και επίσης το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίο πήρε ο ιδιώτης ο οποίος έχει κάνει αυτό το κέντρο, το οποίο ίσως από τα μοναδικά ιδιωτικά που δουλεύουν στην Ελλάδα έχει τέτοιες προδιαγραφές δώσει και πάει πολλοίς κόσμος. Και ένα σχολείο από το Κανελάκι, το Δήμο Πάργας, για πράσινες ενέργειες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους υπαλλήλους που έφεραν αυτά τα έργα, γιατί βλέποντας εκεί τέτοια έργα δεν είδα σε καμία περιφέρεια ή Δήμο της Ελλάδος, και επίσης τους τεχνικούς συμβούλους των έργων, αλλά και την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία μας έδωσε δύο χρυσά βραβεία. Πέρσι είχαμε βάλει το έργο της Πλαταριάς, που είχε πάρει ασημένιο βραβείο, και άλλο ένα έργο. Κατάλαβα όμως ότι η Περιφέρεια Υπήρου με αυτές τις δουλειές που κάνει εδώ και τις πρωτοβουλίες δεν μπορούσε να πάρει σε πάρα πολλά χρυσά βραβεία. Δύο βάλαμε, δύο πήραμε. Κύριε Περιφερειάρχα, το ένα έργο είναι σε φάση υλοποίησης και προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το δεύτερο έργο είναι σε επίπεδο σχεδιασμού. Πότε αναμένεται ουσιαστικά να πιένετε επόμενα βήματα? Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει υπαχθεί το έργο και περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες την τελική απόφαση του Υπουργείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γιατί βολεύει αυτό το επιτόκιο και η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και το 25% που θα πάρουμε μετά από τράπεζα εμπορική. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε σύντομα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα βραβεία που αφορούσαν στην Ήπειρο, το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Υποδομές και Αστική Ανάπλαση απέσπασε ο Δήμος Ιωαννιτών για το Πάρκο Πολιτισμού, Διασύνθεση, Ανάπλαση, Αναβάθμιση και Ανάδειξη Κοινόχρηστων Χώρων, Υφιστάμενου Δικτύου Πεζοδρόμων, Κοινόχρηστων Οδών και Πλατιών στο Κάστρο των Ιωαννίνων.
Στην κατηγορία Συστήματα Μέτρησης Ποιότητας Αέρος, το Χρυσό Βραβείο απέσπασε ο Δήμος της Ζίτσας για το έργο εγκατάσταση περιβαλλοντικών σταθμών. Ο Δήμος της Κόνιτσας, ανάμεσα σε πολλές και αξιόλογες υποψηφιότητες, έλαβε το ασημένιο βραβείο στα εργοδοπίας για την κατασκευή των παραδοσιακών καλντεριμιών και πλακοστρώσεων στις κοινότητες του Δήμου κατά την τελευταία διετία, ενώ ασημένιο βραβείο απονεμήθηκε και στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος για την ανάπτυξη και προώθηση των ιαματικών πηγών, συμπεριλαμβανομένων και τοπικών του Δήμου Κόνιτσας. Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε επίσης στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Κόνιτσας για το πρόγραμμα εικονικών περιηγήσεων μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, το οποίο υλοποιήθηκε πρόσφατα. Τρία βραβεία απέσπασε και ο Δήμος Αρταίων και πιο συγκεκριμένα. Χάλκινο βραβείο για τη δημοτική διαδικτυακή τηλεόραση Άρτας, χάλκινο βραβείο για την αναβάθμιση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δομές εκπαίδευσης και άθλησης, καθώς και το ασημένιο βραβείο για την κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου με νέα αντλιοστάσια σε 10 οικισμούς του Δήμου. Χάλκινο βραβείο απέσπασε και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιγουμενίτσας για το έργο πρόληψη υγείας μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής. Ασημένιο βραβείο όμως από την Ήπειρο απέσπασε και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου του Δήμου της Πάργας για το έργο μελέτη με όραμα ένα πράσινο σχολείο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και τον βιοκλιματικό ανασχεδιασμό του προαυλίου του δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου του Δήμου Πρεβέζης. Τέλος, χρυσό βραβείο στην κατηγορία έργα αναψυχής απέσπασε το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόφου, το οποίο είναι και το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα.